Dios, pedía. Σήμερα την πιο νέα version. Είναι το έκτο βίντεο που κάνω σήμερα. Και κοιτάω τι έχει μπει σύν. Ούτε εγώ ξέρω, guys, γι' αυτό ψάχνω. Γεια σας, παιδιά. Σας αρέσει το βίντεο, κάντε like και subscribe και γράψτε στα σχόλια αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Σήμερα, σήμερα θα δούμε μια βέζα. Λέτε να βγήκε κάτι. Βγήκε νέο τέρας, ο όλεθρος. Για να δούμε. Τι είναι αυτό. Α, αυτό είναι ο όλεθρος. Ο Ravager ήταν. Άλλο να βγει και στα ελληνικά. Ναι. Αυτό. Η άρπα. Τα κλασικά πάντα. Μόνο αυτό έγινε. Τώρα θα ψάξω. Μπορεί να αλλάξω και σε κάτι το texture. Μπορεί. Από ό,τι βλέπω άλλαξαν λίγο γενικώς, ας πούμε η τούρτα, η πίδα, η πατάτα. Ναι, λίγο άλλαξαν, αλλά όχι τόσο συνειδητά. Ναι. Για να δούμε. Η κολοκυθόπιτα δηλαδή. Δεν βγήκε κάτι νέα. Ναι. Γιατί είχε βγει το βαρέλι. Πριν λίγες βάζω. Όχι. Για να δοκιμάσω λίγο. Πάρε φράχτη. Μίλα τσαρ. Θα δω αν λειτουργεί κάτι που ξέρω ότι γίνεται. Θα το σιγουρέψουμε. Ναι, γιατί δεν είμαστε και τόσο σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν. Και στις άκρες θα βάλουμε, στις γωνίες βασικά, θα βάλουμε τους κομπλοστοποιητές. Επειδή τώρα καταλάβαμε τι κάνει, δεν υπάρχει καμία κομπόστα. Μήπως έπρεπε να το μικρύνεις λίγο. Ας πούμε ξέρεις πώς. Τέλος πάντων, ίσως δεν εγώ νομίζω λειτουργεί, αλλά ξέρεις πώς. Περίμενε λίγο, Χρήστο. Να δω τι δίνει θέλω. Δοκίμασε αυτό που ανάλεις σε έναν απλό villager. Εκείνο με βιβλίο γίνεται χαρτογράφος. Ού, με 30 τέτοια δείχνει, 36 τέτοια δείχνει. Α, βγήκε και αυτό. Επίπεδο ένα κατασκευαστής εργαλείων. Δίνει την καμπάνα αυτός. Ωραία. Είμαστε εκείνο τώρα με το εργαλείο που βάζει βιβλία. Εντάξει, σε έναν απλό villager μπορεί να γίνεται χαρτογράφος. Όχι αυτό. Όχι, ξέρεις τι εννοούσε Γιάννης. Ένας φίλος μου. Αυτό. Της χαρτογραφίας. Αυτό είναι το αναλόγιο. Ναι. Το αναλόγιο. Το τραπέζι χαρτογραφίας είναι αυτό. Ναι. Το αναλόγιο. Ναι. Το κλείδωσε και εδώ μέσα. Δεν θα αλλάξει κάτι ούτως ή άλλο. Και τώρα αναλόγιο. Άλλη και έγινε και κάτι. Δεν είναι ένα απλό σου. Κάνουν
γυναικός, χωρίς να έχει καμία δουλειά. Αυτοί βγαίνουν με δουλειές όμως. Αυτός τι είναι. Αυτός κουνιέται συνεχώς ό,τι και αν είναι. Είναι κατασκευαστής πανοπλίων. Και αυτός δίνει με 36 καμπάνα. 36 καμπάνα. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα χωριό να σας δείξω λίγο κάτι. Βγήκε ένα καμπαναριό που κάθε πρωί, με είπε ένας φίλος μου, όλοι συναντιούνται στο καμπαναριό. Γράφουμε village, the Saint village. Κάνουμε stop. Αυτό είναι ένα village. Και ήθελα να σας δείξω τι έχει. Υπάρχει ένα καμπαριό που κάθε πρωί ένας συμμαχητής μου, φίλος μου, ο Γιάννης, μας είπε ότι κάθε πρωί συναντιούνται στο καμπαναριό. Εγάκι, να το καμπαναριό. Είναι αυτό εδώ το πράγμα. Βράβιασέ το και μετά ξανακάνω ημέρα να δούμε αν συναντιούνται. Σε ένα λεπτό θέλω να ελέγξω κάτι. Στα σπίτια. Όπως βλέπετε, σε κάθε σπίτι έχει από ένα κρεβάτι. Ο αυτό... φίλος μου, όπως σας έλεγα, έχει ένα κανάλι. Και αν μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του, το Ηρακλής Ιωαννίδης, και κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι, κάντε like και subscribe στο βίντεο του. Δεν λέγω εγώ. Και υπάρχουν και απλά γάτες, συνήθως στα χωριά. Υπάρχουν κήποι, φράχτες που έχουν μεγάλα. Συγκεκριμένα εδώ δεν έχει κανένα ζώο. Ναι, αλλά άμα πας κάπου αλλού έχει. Αυτό το μικρό βιλατζεράκι ζει εδώ πέρα. Μιας και κατάλαβα, συγγνώμη για το σπίτι. Για να δούμε τώρα. Θα πάω... Εδώ έχει έναν κομποστοποιητή. Περίεργο αυτό. Γιατί λες να τον έχει. Λογικά μεγαλώνει τα φυτά. Ενώ είσαι τα καρότα, οι πατάτες και αυτά. Έχει και καμπινάδα. Αν ξέρετε, παιδιά, πείτε μας στα σχόλια γιατί γίνεται αυτό. Με τον κομποστοποιητή. Τι είναι αυτός φούρναρης. Δεν ξέρω. Γιατί έχει ένα φούρνο. Κατασκευαστής πανοπλέον. Φύγε λίγο. Υψικάμινο. Υπάρχουν νέες εργαλειοθήκες και νέοι φούρνοι. Όπως βλέπετε δεν τα ξέρουμε και όλα. Γιατί είναι τώρα βγαλμένα. Σε ένα σημείο άχυρα, γιατί έχουν άλογα και διάφορα. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο, παιδιά. Κάντε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο και γράψτε στα σχόλια αν σας αρέσει. Γεια σας! Και κάτι άλλο. Ελπίζω αυτό το σπίτι που δεν κοιτάξαμε να έχει κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, guys, θα σας πω ένα γεια και να είστε καλά.